Επόμενες, επόμενες. Μπράβο. Εντάξει, εντάξει, respect. Άρα εντάξει, διάστα περίμενε. Ποιο να σου πω κάτι. Εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Λιερό, ο οποίος ήρθε σήμερα στην κοινότητά μας επίσκεψη για να αποκαλύψουμε την νέα οδό Ραφαήλ Λεύκη. Και η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν να τηρηθεί το πρωτόκολλο των ονομάτων που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η ομάδα είχε την ευκαιρία και την απόφαση αν έβρισκε νέα ονόματα τα οποία αγωνίστηκαν για την ελευθερία όλων των λαών και του τόπου μας να τα παρουσιάσουν και να τα βαδώσουμε οδούς. Γι' αυτό το όνομα αυτών το ήβρε η ομάδα και το έβαλε στην ονόμαση την οδόν αυτή. Άρα, με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κοινότητα γιατί είναι μια υλοποίηση από ένα όραμα που είχε στο μυαλό της εδώ και καιρό και το γεγονός ότι μιλάμε για τον Ραφαήλ Λίμκιν είναι ακόμα πιο σημαντικό. Για ποιο λόγο? Είναι ο επινοητής της έννοιας της γενοκτονίας. Είναι ουσιαστικά ο εφευρέτης. Πριν δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Είχε σκεφτεί πρώτα το έγκλημα βαρβαρότητας και μετά τελικά κατέληξε ότι πρέπει να κάνει έναν νεολογισμό και να χρησιμοποιήσει αυτή την έννοια. Ότι είναι η πρώτη φορά στην Κύπρο που υπάρχει οδός Λέμκιν. Δεν είναι μόνο τοπικό, είναι μια πρωτιά σε εθνικό επίπεδο. Τώρα που έγιναν τα αποκαλυπτήρια της οδούς, νιώθω περήφανος διότι είναι η πρώτη φορά στην Κύπρο που αναρτήθηκε το όνομα αυτόν για οδό. Θα ήθελα να συγχαρώ ακόμα μια φορά την ομάδα πρωτοβουλίας που οργάνωσε και έβαλε τις οδούς στην κοινότητα. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον κύριο Νίκο Λιερό, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση να έρθει να κάνει τα αποκαλυπτήρια στην κοινότητά μας. Γι' αυτό το Κοινοτικό Συμβούλιο υπόσχεται ότι θα συνεχίσει με τις αποφάσεις του οτιδήποτε πρωτότυπο υπάρχει, προτιμά να το έχει στην κοινότητα. Θα αποκαλύψουμε ακόμα μια φορά νέα οδόν του Κωνσταντίνου Καθοδωρή, ο οποίος είναι πρωτοτύπησε το Κοινοτικό Συμβούλιο για πρώτη φορά στην Κύπρο το όνομα αυτό να έχει οδό. Ο Κωνσταντίνος Καθοδωρή είναι ο μεγαλύτερος μαθηματικός της Ελλάδος, τη σύγχρονη εποχή. Γέννηκε το 1873, πέθανε το 1950, ήταν και συνάδελφος του Άινστάιν, έχει 163 δημοσιεύσεις, έχει επηρεάσει την παγκόσμια κοινότητα, ήταν από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της εποχής, αναγνωρισμένος από τη Γερμανία και τη Γαλλία, σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και από την Ελλάδα και τώρα ξέρουμε τη συμβολή του σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει ακόμα και τώρα τα μαθηματικά. Και χαιρόμαστε που εδώ και πάλι γίνεται μια πρωτιά εδώ στο Αυγόρου, γιατί είναι καλό να έχουμε και μια άποψη και για αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλαν με το έργο τους στην ιστορία των μαθηματικών και στο μέλλον των μαθηματικών. Γεια σας! Κοιτέρος, έχετε διαφύσει. Ναι. Ωραία. Μετά από αυτός ήταν χρόνια, ο δικός σας δρόμος. Ναι. Πόσα χρόνια μετά. 20 χρόνια. Συνεχίζουμε την αποκάλυψη της τρίτης οδούς του νέου ονόματος που πρωτοτύπησε ο Αυγόρου αλλά σε όλη την Κύπρο, του Αλπτεστάι. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκο Λιερό. Άρα, ο Άλμπερ Άινστάιν είναι γνωστός σε όλους για την ιδιοφυΐα του. Έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1921, γεννήθηκε το 1879, πέθανε το 1955. Ήταν συνάδελφος του Καραθοδωρή και γι' αυτό χαιρόμαστε που στο Αυγόρου τους βάλατε και μαζί. Θα είναι μαζί και με την Οδρό, θα είμαστε στην διασταύρωση. Θα ερχόμαστε στον κύριο και θα λέμε στη διασταύρωση Καραθοδωρή Άινστάιν, θα γίνει διάσημο. Εδώ είναι στον τομέα της φυσικής, είδαμε τον τομέα της νομικής, των μαθηματικών και είναι σημαντικό να έχουν πρότυπα
και οι άνθρωποι εδώ τοπικά. Ναι. Εσείς είστε 20 χρόνια εδώ. Ναι. Αυτό είναι δικό σας. Ναι. Και αυτό, όχι. Όχι, το δευτείο. Ναι. Πάντως είστε στη διασταύρωση, καραθαδόρη και άιστα.